Γήπεδο μικροχωρίου, μεγάλες στιγμές για τους γηπεδούχους. Πρώτο επίσημο παιχνίδι στην έδρα του στη μεγάλη κατηγορία και μεγάλη νίκη απέναντι σε ένα ποιοτικό αντίπαλο όπως ο Ορφέας Χωριστής με 3-0. Βλέπουμε το διαιτητικό τρίο με Νίκο Παρασκευούδη, ρέφερι της αναμέτρησης, Φόφη Νικολαίδου, πρώτη βοηθός, Παύλος Μπόιτσιος, δεύτερος βοηθός. Για τον Άρη μικροχωρίου, ο Γιάννης Ιωαννίδης παρέταξε Τότκα, Τυπάδη, Βαβάτσι, Μπραζιώτη, Πεντεζίδη, Ματσίνη, 59 Φωτιάδης, Δαφνάκη, 85 Τσίτσος, Τόπι, 85 Κωνσταντινίδης, του Ματσίδης Ανέστης, 59 Μπουμπέκης, Αλεξιάδης, Γεωργιάδης, 21 Κοσκερίδης. Για τους φιλοξενούμενους, ο Ηλίας Παντζαρίδης έπαιξε με Κιουμουρτζή, Τζιρίτη Παναγιώτη, 78 Τόσιογλου, Κεσίδη Παρασχίδη Μπατάκογλου, Αραμπατζή, 86 Μελισίδη, Αθανασίου Κάπα, 46 Ζάχαρη, Δούμπλα Τζιβούμα, 86 Εμμανουηλίδη, Αθανασιάδη, 76 Παπαδόπουλο. Εδώ χαιρετισμός των δύο ομάδων λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Λίγοι θα περίμεναν αυτόν τον άσο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά έχουμε ξαναπεί ότι ο Άρης Μικροχωρίου ήταν από τις ομάδες που ενισχύθηκαν πάρα πολύ με τα γραφικά το καλοκαίρι. Η πρώτη ομάδα που ξεκίνησε προετοιμασία, καλά δουλεμένη και σε ένα γήπεδο με μικρές διαστάσεις, κλειστό γήπεδο, πολύ δυνατή έδρα για την ομάδα του Άρη Μικροχωρίου. Θα ιδρώσει όποια ομάδα περάσει από την έδρα των γηπεδούχων. Πρώτη καλή στιγμή όμως είναι για τον Ορφέα, τεράστια στιγμή. Πολύ καλή η επέμβαση του Τότκα. Βλέπετε, σουτ του Αθανασίου, η μπάλα βρίσκει στο τείχος, νέο σουτ από τον με το νούμερο 11, ο Αθανασιάδης ήταν, έδιωξε ο Τότκας και στην επαναφορά χάθηκε η ευκαιρία για την ομάδα της Χωριστής. Βλέπετε και αρκετός κόσμος έξω στα κάγκελα να παρακολουθεί το μάτς. Εδώ offside, δεν θα μετρήσει αυτή η επίθεση για την ομάδα του Ορφέα. Είδαμε με τον Αθανασιάδη την πολύ μεγάλη πρώτη στιγμή του αγώνα. Ο Τότκας φοβερή επέμβαση. Νέα προσπάθεια για την ομάδα του Ορφέα. Δούμπλα της βγαίνει, πλασάρει και πάλι ο Τότκας είναι αυτός που με το πόδι θα βρει την μπάλα και θα κρατήσει το 0 για την αιστεία του στις δύο πρώτες καλές στιγμές της Χωριστής στο μάτς και ένα καταπληκτικό γκολ από τον Τόπι για την ομάδα του Μικροχωρίου. Η Χωριστή χάνει τις δύο πρώτες καλές ευκαιρίες του μάτς. Ο Μάριο Τόπι, ο αρχηγός του Άρη Μικροχωρίου, η σημαντικότερη θα έλεγα, χωρίς να δικό τις υπόλοιπες μεταγραφές της ομάδας του καλοκαιριού. Πολύ ωραία η πάσα που παίρνει από τον Κοσκερίδη και τελειώνει με υπέροχο τρόπο. Βλέπετε Κοσκερίδης, ωραία οργανωμένη αντεπίθεση, πολύ ωραίο πλασέ, αδύνατο να αντιδράσει εκεί ο Κιουμουρτζής. Η μπάλα στα δίχτυα, 1-0 για την ομάδα του Μικροχωρίου με σκόρερ τον Τόπι. Αλλάζει όλη η ψυχολογία του μάτς από εκεί και πέρα. Οι γηπεδούχοι βγαίνουν πρώτοι στις μονομαχίες, κερδίζουν μπάλες, συνεχίζουν να απειλούν. Εδώ μια προσπάθεια, η πάσα από τον Βαβάτσι πάει να βγει ο Δαφνάκης από πλάγια, χάνεται η ευκαιρία και πάλι εδώ ζήτησαν χέρι οι παίκτες του Μικροχωρίου στην προσπάθεια του Τόπι. Εδώ βλέπετε σε αυτή την προσπάθεια και το κόψιμο της μπάλας από τον Αραμπατζή ο κύριος Παρασκευούδης έδειξε να συνεχιστεί το μάτς. Μια πολύ καλή στιγμή για τους γηπεδούχους με αυτό το σούτ του Τόπι. Η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια, χάνεται η ευκαιρία. Η Χωριστή με τον Αθανασίου προσπαθεί να μπει στην περιοχή, πέφτει εκεί από το μαρκάρισμα του Αλεξιάδη κοντά στη φάση. Ο κύριος Παρασκευούδης έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Εδώ και πάλι η μονομαχία Αλεξιάδη με Αθανασίου. Να δούμε άλλη μια φορά εδώ την επανάληψη και την πτώση του επιθετικού της Χωριστής. Πάμε προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και πάλι γηπεδούχοι σε μια επίθεση. Θα γίνει μια κάθετη πάσα. Εδώ πήγε να μπει στη φάση με το νούμερο 7 ο Δαφνάκης. Ήταν πολύ καλό μάτσα από τον Δαφνάκη. Πέτυχε και το δεύτερο γκολ της ομάδας του. Εδώ και πάλι η επανάληψη θα πέσει στο έδαφος. Παίζεται, λέει ο ρέφερης, στο μαρκάρισμα που έγινε από τον Παρασκήδη του Ορφέα. Ένα σούτ, την μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Μια προσπάθεια με τον Μπαντάκογλου θα χάσει από τον εξαιρετικό, όπως είπαμε, Δαφνάκη, που κάνει και το πλασέ με το πόδι. Θα απομακρύνει την μπάλα ο Κιουμουρτζής. Δείτε εδώ ο Δαφνάκης πόσο έξυπνα τσιμπάει την μπάλα από τον στόπερ του Ορφέα. Πάει να πλασάρει τον Κιουμουρτζή, ο οποίος είχε βγει πλάγια για να παίξει την μπάλα, αλλά πρόλαβε ο Κιουμουρτζής με τα πόδια και έδιωξε την πορεία της μπάλας. Έχουμε περάσει ήδη στις στιγμές του δευτέρου ημιχρόνου. Πάντα στο 1-0 με τον γκολ του Τόπι από το 25. Εδώ η προσπάθεια, το κόψιμο του Πεντεζίδη, θα δοθεί φάουλ για την ομάδα της Χωριστής. Άλλη μια φορά εδώ η επανάληψη στην προσπάθεια που έκανε εκεί ο παίκτης του Ορφέα. Μια προσπάθεια για το Μικροχώρη με τον Τόπι να κάνει μια παλιά παραλίγο αυτόν τον γκολ. Πολύ δύσκολη επέμβαση του Κιουμουρτζή με το ένα χέρι από κόντρα. Βλέπετε εδώ Τόπι κάνει τη σέντρα, πάει να διώξει την μπάλα εκεί ο Κεσίδης, ο μπακ της Χωριστής, και ο Κιουμουρτζής με υπερένταση διώχνει την μπάλα. Πολύ δύσκολη η επέμβασή του. Νέα προσπάθεια τώρα για τους γηπεδούχους και πάλι με τον
εξαιρετικό τόπι, γυρίζει την μπάλα προς την περιοχή, περνάει από όλους, παράλληλα πέρασε, βγήκε και ο Μπουρτζής, μπλόκαρε την μπάλα, πολλούς καινούς χώρους η χωριστή έχει ανεβάσει ψηλά τις γραμμές, πολύ ωραίο τελείωμα από τον νεαρό Δαφνάκη, εξαιρετική ασίστ που παίρνει από τον τόπι, με εξαιρετικό τρόπο σκοράρει, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, 2-0 για το Μικροχώρη με σκόρ το Δαφνάκη στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης. Ουσιαστικά εδώ μπαίνουν οι βάσεις για τη νίκη του γηπεδού. Ωραίο το γύρισμα και ο Δαφνάκης προλαβαίνει την έξοδο του Κιουμπουτζή, πλασάρει από πάνω του, εξαιρετικό τελείωμα από τον νεαρό και πάλι εδώ τόπι, ωραίο το γύρισμα, Δαφνάκης με πολύ ωραίο τρόπο περνάει την μπάλα πάνω από τον goalkeeper, 2-0 για τον Άρη Μικροχωρίου. Χωριστή βγήκε ψηλά να βρει την ισοφάριση, βρήκε χώρο στο Μικροχώρη, χτύπησε στην κόντρα και έκανε το 2-0. Εδώ παραλίγο να έχουμε λάθος από τον Ντότκα, η μπάλα πέλασε από πάνω του, αλλά τελικά στο εξωτερικό μέρος των δικτύων το πλασέκο έγινε από κοντά. Ένα corner για την ομάδα της Χωριστής, περνάει η μπάλα, ένα σούτ από κοντά από τον Αθανασίου, η μπάλα θα φύγει εκτός εστίας. Νέα προσπάθεια για τον Ορφέα που προσπαθεί να ξαναμπεί στο ματς, Δούμπλατζης κατεβάζει την μπάλα, έχει καλά πόδια, αλλά αυτό το ενστάσει σουτ η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Νέα προσπάθεια για τον Μικροχώρη, μια σέντρα, ο Μπαντάκογλου καθυστερεί να διώξει την μπάλα, έρχεται ο Βασίλης ο Μπουμπέκης να την κλέψει και με ένα καταπληκτικό τρόπο να πετύχει το 3-0, πραγματικά το ένα γκολ πιο ωραίο από το άλλο για τον Μικροχώρη, φοβερή εκτέλεση από τον Βασίλη Μπουμπέκη, ένα πολύ εμπειρο επιθετικό, έκλεψε την μπάλα από τον Μπαντάκογλου, πίεσε ψηλά, πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Μικροχωρίου και με αυτόν τον καταπληκτικό τρόπο σκοράρει για το 3-0. Δείτε την επανάληψη. Γίνεται η σέντρα από αριστερά. Ο Μπαντάκογλου στο πάρει, αργεί να διώξει. Πάει να κάνει κοντρόλ. Έρχεται ο Μπουμπέκης, πιέζει ψηλά, κλέβει την μπάλα, βγαίνει λίγο πλάγια και από πολύ δύσκολη γωνία με το εξωτερικό φάλτσο, νομίζω, εκτελεί τον Κιουμουρτζή και γράφει το 3-0 για την ομάδα του Άρη. Και πάλι εδώ η επανάληψη. Ο Μπαντάκογλου δεν διώχνει την μπάλα, αβίαστο λάθος. Πιέζει ο Μπουμπέκης και με τον πολύ ωραίο αυτό τρόπο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να γράψει το 3-0 για την ομάδα του Άρη Μικροχωρίου. Προσπαθεί ο Ορφέας να απαντήσει, ένα κόρνερ θα βγει ο Τότκας, θα μπλοκάρει την μπάλα και λήξη αγώνα από τον Νίκο Παρασκευούδη, πανηγυρισμούς για τους γηπεδούχους, μεγάλη νίκη 3-0 απέναντι στον Ορφέα Χωριστής. Συγχαρητήρια στο Μικροχώρη, συγχαρητήρια στον φίλο Γιάννη για την νίκη. Ελπίζω να έχει μια ανάλογη συνέχεια και να εκμεταλλευτούν πλήρως το γήπεδό τους και φυσικά και την όποια ποιότητα έχουν έξω από αυτό. Πάντως νομίζω ότι η έδρα τους θα είναι ένα πολύ δυνατό σημείο. Στη δικιά μας απόδοση δεν νομίζω ότι παρουσιαζόμενοι έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιονδήποτε αντίπαλο. Με πολλά κενά στην απόδοσή μας, πολλά κενά στην όρεξη να κουραστούμε και να βγάλουμε την ψυχή μας μέσα στο γήπεδο, να ακολουθήσουμε κάποιο πλάνο. Δεν νομίζω ότι σε οποιαδήποτε στιγμή του παιχνιδιού μας πήγε κάτι καλά. Το μόνο που καταφέραμε ήταν σε κάποιες στιγμές να ηρεμήσουμε το παιχνίδι, όντας πίσω στο σκορ, να προσπαθήσουμε να χτίσουμε λίγο πιο ορθολογικά. Αλλά και αυτές οι στιγμές δεν κράτησαν πολύ. Ήταν λίγες και πηγαίναμε πάλι σε άναρχο παιχνίδι και σε direct παιχνίδι που δεν μας συνέφερε και μας κουέκοβε και την ομάδα μας στη μέση. Από εκεί και πέρα είναι μια δύσκολη αρχή στο πρωτάθλημα για μας, από ό,τι φαίνεται, με δύο ήττες σε δύο αγωνιστικές. Νομίζω πως αυτή η ομάδα έχει ένα ρόστερ που μπορεί να την οδηγήσει γενικότερα στις ψηλές θέσεις και του πρωταθλήματος. Δεν νομίζω ότι είναι η εικόνα μας ή πρέπει να είναι η εικόνα μας αυτή με την ποιότητα των παιδιών που έχουμε στο γήπεδο και να παραμείνουμε σε χαμηλές θέσεις και σε χαμηλές αποδόσεις. Παρ' όλα αυτά, όπως έχω πει πολλές φορές και στους ίδιους μου παίκτες και προσπαθώ φυσικά να το ακολουθώ κι εγώ, όλα γίνονται με προσπάθεια. Το ότι υπάρχει κάτι εκεί δεν σημαίνει ότι θα σου δοθεί κάτι ή θα κερδίσεις κάτι, γιατί και ο αντίπαλος φυσικά έχει και αυτό τη δικιά του ποιότητα με τη σειρά του, κάνει την προσπάθειά του και όλα αυτά στο τέλος συγκρίνονται για να μοιραστεί στον καθένα ό,τι του αναλογεί. Μέσα από εδώ θέλω να απευθυνθώ στην ομάδα μου, γιατί εγώ ξέρω τι πρέπει να κάνω. Να τους δώσω ένα μήνυμα ότι η εικόνα μας δεν αξίζει να είναι αυτή και για την ομάδα αλλά και για τον καθένα συνολικά. Και αυτό που περιμένω από αυτούς φυσικά είναι μία αλλαγή σε όλα αυτά που ανέφερα. Μετά από 2,90 λεπτά, Ηλία, έχεις εντοπίσει κάποια ψηλά, να μου επιτραπεί η έκφραση, στοιχεία που οφείλονται αυτά τα δύο αρνητικά αποτελέσματα και τι νομίζεις είναι αυτό που θα γυρίσει στη συνέχεια το κλικ ώστε χωριστή να επιστρέψει τα θετικά αποτελέσματα?
Η αλήθεια είναι ότι εντοπίστηκαν πολλά κενά, δεν είναι μόνο ένα. Το μεγαλύτερο που μας έλειψε σήμερα ήταν η ηρεμία. Ήταν η διάθεση να παίξουμε το παιχνίδι και να το χτίσουμε για να το κερδίσουμε, να προσπαθήσουμε να το κερδίσουμε ποδοσφαιρικά. Νομίζαμε ότι θα γίνει κάτι πολύ άμεσα και πολύ εύκολα. Και νομίζω ότι αυτό μας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Το πώς θα αλλάξει αυτό, νομίζω ότι ανέφερα πριν. Πρέπει ο καθένας να κάνει μεμονωμένα την προσπάθειά του πολύ μεγαλύτερη. Θα πρέπει καταστάσεις σαν και αυτές να... Όχι θα πρέπει, νομίζω είναι πιο εύκολο να σε πεισμώσουν. Ο παίχτης πιο εύκολα μπορεί να χαθεί στην εφορία και στη νίκη να του εφιστήσει την προσοχή. Σε μια κατάσταση ήττας και κακής απόδοσης όλοι έρχονται πιο εύκολα στα... εκεί που πρέπει να έρθουν, οπότε νομίζω ότι αυτό μπορεί να φέρει την αλλαγή. Εγώ θα ξεκινήσω δίνοντας πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές και ιδιαίτερα συγχαρητήρια για τη μεγάλη νίκη, την τεράστια νίκη που πετυχαίνουμε σήμερα απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος γνωρίζετε όλοι τι έχει καταφέρει τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Γνωρίζετε όλοι ότι για 20 λεπτά δεν είναι ο περσινός πρωταθλητής. Θα μείνω λίγο στην ομάδα του Θεοχωριστής, λέγοντας ότι πράγματα τα οποία πραγματικά είναι κάποιοι άνθρωποι που σε εμπνέουν και κάποιους ανθρώπους που προπονητές πρέπει να τους σέβεσαι και να τους εκτιμάς. Ο Ηλίας δεν ανέφερε καθόλου για τα πολλά πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει από την αρχή της προετοιμασίας. Είναι ολοφάνερο ότι οι απουσίες που έχει χωριστεί από τον προμότης τις στοιχίζουν σήμερα, νομίζω την ήττα. Δεν θέλει να το πει ο Ηλίας, ίσως. Δεν ξέρω, εντάξει, okay. Εγώ βλέπω ότι αυτοί οι χωριστοί με λίγο χρόνο, με κάποιες 20-30 μέρες επιπλέον, νομίζω ότι θα είναι πάλι πολύ ανταγωνιστικοί στο πρωτάθλημα. Έρχομαι στη δική μου ομάδα, έρχομαι στο σημερινό παιχνίδι. Το είπα και στη συνέντευξη το περασμένο Σάββατο, τέτοια ώρα, όταν η ομάδα είχαν με 4-0 στη Νέα Μισό. Η ομάδα μας παρουσιάζει άλλο πρόσωπο εντός έδρας. Η ομάδα μας, η πειθαρχία και η συγκέντρωση που βγάζει, αλλά και το τεράστιο ζήλο και πάθος που βγάζουμε σε κάθε μονομαχία και σε κάθε φάση, νομίζω ότι μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια οποιοδήποτε αντίπαλο εδώ στην έδρα μας. Το σημαντικό είναι ότι η ομάδα φωνάζει, η δική μας, σήμερα παρών στην κατηγορία, γιατί κάποιοι αμφισβητήσαν και βιάστηκαν να αμφισβητήσουν την συνολική και συλλογική προσπάθεια που κάνει αυτή η ομάδα από 23 Ιουλίου. Βλέπουμε με περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον. Είναι κάτι που περιμέναμε, να πω την αλήθεια, ότι στην έδρα μας μέσα δύσκολα κάποιος αντίπαλος θα πάρει βαθμούς. Όσον αφορά το παιχνίδι, νομίζω ότι μετά το 1-0, μετά το πρώτο 20 λεπτό που ήρθε στο 20-25 το πρώτο γκολ του Μάριο Τόπι, ένα εξαιρετικό γκολ, νομίζω ότι καταφέραμε και διαχειριστήκαμε για τα καλά το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε στιγμές που έπρεπε να δημιουργήσουμε και να χτίσουμε από πίσω. Φτάσαμε και σε μια γρήγορη εκτέλεση, σε μια άμεση επίθεση με τον Δαφνάκη. Νομίζω κάπου εκεί ο εκνευρισμός του αντιπάλου, η δική μας συγκέντρωση, τα παιδιά που ήρθαν από τον πάγκο βοήθησαν πάρα πολύ. Νομίζω ότι δικαιότατα η ομάδα μας κέρδισε ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο που παρά τις απουσίες, ξαναλέω, δείχνει ικανός με την εμπειρία που έχει και την ποιότητα που έχει να σκαρφαλώσει πολύ ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Εγώ να ευχηθώ τα καλύτερα στον φίλο μου τον Ηλία και στην ομάδα του φυσικά. Και εμείς συνεχίζουμε από Δευτέρα να πάμε για το επόμενο δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας στον Καλαμάτα. Αν πριν το παιχνίδι κάποιος σου έλεγε ότι μετά από 2 ώρες το σκορ θα είναι 3-0 υπέρ της ομάδας, τι θα το έλεγες? Κοίταξε, η ομάδα στα φιλικά παιχνίδια εντός έδρας, Σπύρο, η αλήθεια είναι ότι δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες εντός έδρας, ξαναλέω. Έχουμε ένα παιχνίδι 0-0 εδώ με την Νέα Μισό, έχουμε ένα παιχνίδι 1-1 εδώ με τον Άγιο Αθανάσιο, έχουμε πολύ μεγάλα σκορ και έκταση με ομάδες όπως η Αδριανή, το Πολύστηλο και τα υπόλοιπα φιλικά που κάναμε. Εμένα με έχει συνηθίσει η ομάδα να φτάνει πολύ εύκολα στο στόχο και στην εκτέλεση. Δυστυχώς μείναμε πολύ μακριά από τον καλό μας εαυτό στο πρώτο παιχνίδι, το ξεχάσαμε γρήγορα, δουλέψαμε πάρα πολύ στο ψυχολογικό κομμάτι των παιδιών. Θεωρώ ότι πολύ στοχευμένα σήμερα και δίκαια παίρνουμε την νίκη, γιατί κάποιες ειδικές τακτικές μας βγήκαν και νομίζω ότι όταν ο Τόπι σκοράρει και ο Δαφνάκης σκοράρει είναι ακριβώς αυτό που ζήταγα εγώ πριν το παιχνίδι, να βρούμε χώρους από εκεί, να καταφέρουμε να συνδυαστούμε και να εκμεταλλευτούμε τον άψογο τρόπο που αυτά τα δύο παιδιά εκτελούν.